περάσουμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι και αυτό θρησκευτικό. Την περασμένη Τετάρτη, 11 Μαρτίου, ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού στο Βόρειο Λονδίνο υποδέχτηκε με ιδιαίτερη ευλάβεια και κατάνοιξη τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου. Τα λείψανα συνόδευαν εκ της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος του Αγίου Όρους οι πατέρες Ιωσήφ, Ιερεμίας και Πρόδρομος. Στην υποδοχή παρευρέθηκαν οι ιερείς του Ναού του Αγίου Ιωάννου, ο πατέρας Εωφάνης, ο πατέρας Ανδρέας και ο πατέρας Παύλος, καθώς και ο αρχιμανδρίτης, πατέρας Νικόλαος Τριφύλης. Η προσέλευση των πιστών ήταν ευλαβική και αξιοσήμαντη. Η κάμερα του Hellenic TV και οι συνεργάτες μας κατέγραψαν την θερμή υποδοχή που επιφύλαξαν οι ιερείς και το πίμνιο στα Ιερά Λείψανα του Αγίου Γεωργίου και στους πατέρες από το Άγιο Όρος που τα συνόδευαν. Ακολούθησε μικρή τελετή δέησης, υπερηγείας των πιστών και στη συνέχεια ακολούθησε κατανυκτική Θεία Λειτουργία. Ας παρακολουθήσουμε πλάνα που κατέγραψε η κάμερά μας έξω αλλά και μέσα από το ναό. Thank you.
αξίον εστίν ως αλήθος, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την Αη μακάριστον και Παναμόμητον και Μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Προστάτην σε θερμόν και τείχος απροσμάχητον, πλουτούντες αεί εισι προσπελάζοντες, γοερός εκβόμενσι παν σεβαστέ Γεώργιε προφθάσον και εκπαθών ημάς και θλίψεων απάλλαξον τες θείες προς τον σωτήρα πρεσβείες σου. Κατεύνασον τον τάραχον αθλητά παθών και κινδύνων και δαιμόνοντας προσβολάς, απέλασον πάσας από τον σε υμνούντον, ως μάρτυρα Κυρίου Θεή Γεώργιε. Όθω εορτάσομεν αδελφοί την φωσφόρο μνήμη Γεωργίου του αθλητού, και στέψομεν τούτον του εαρρωστησής, ή να αξιωθώμεν της Θείας χάριτος. Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' το μέγαλεως, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Νικήτα και πάσης σε Χριστώ ημών αδελφότητο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, έτι δεόμαθα και πέρ των δούλων του Θεού των παρισταμένων εν τη Αγία παρακλήσει ταύτη, έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτη και πάσαν πόλην και χώραν απόργης λοιμού, λοιμού σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ το ήλαιον ευμενή και ευδιάλεκτον γενέσαι, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελέησε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα και πέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς. Αμήν. Επάκουσον ημών ο Θεός, η ελπής ημών, πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλιος ήλιος γιονίμην δέσποτε επί της αμαρτίας ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, σήμεν άφλεκτος έμεινας υπό της ασβέστου μάρτης Γεώργιε,
Εμέ δε πύρος ανώτερον της επιθυμίας διαφύλαξον. Άγιε του Θεού πρεσβευέ υπέρ ημών, Αλεξάνδρα νεφώτισα αστία επιγνώση το πρωίν Άγιε, ημών δε ψυχήν υφώτισον, παθώνα μαυρώσει εκ τυφλαιότουσαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως επάτησας Άγιε, κάραν διαβόλου εν υποδήμας εισιδηρείς, ούτως ενίσχυσον καμέ, πατήν τούτου κέντρα πάντα. Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάρτη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίων δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίας Πατρός Σιμών Σοφρονίου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων και της Αγίας Μητρός Σιμών Θεοδόρας της Βασιλίσσης της Άρτης, όν τη μνήμη σήμερον επιτελούμεν και πάντων στον Αγίον, ελέησε και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Χάσετε αμέσως μετά την ταινία «Ο ουρανακοτέβατος» και στη συνέχεια την ταινία με τίτλο «Ο σκυλάς». Αύριο Σάββατο στις 7.30 μη χάσετε την εκκλησιαστική εκπομπή «Αύριο είναι Κυριακή» που παρουσιάζει και επιμελείται ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας. Αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή μας με τίτλο «Hellenic Showroom». Είναι μια σειρά εκπομπών, η παραγωγή των οποίων γίνεται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα και από τους συνεργάτες μας στο Hellenic.gr. Αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή με το φακό του Hellenic TV, όπου θα σας παρουσιάσει το μνημόσυνο και δέηση που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Συγγενών Αγνοουμένων Ηνωμένου Βασιλείου. Την Κυριακή μη χάσετε την εκπομπή «Διαλέγω καριέρα» με την Ελευθερία Σοφρονίου. Η Ελευθερία παρουσιάζει καταξιωμένους επαγγελματίες, οι οποίοι καθοδηγούν τους νέους προς την μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία. Ακολουθεί εκπομπή «Πρόσωπα» με τον Βασίλη Παναγή, ο οποίος παρουσιάζει ανθρώπους από τον καλλιτεχνικό, πολιτικό και κοινωνικό χώρο της Ομογένειας και όχι μόνο. Τη Δευτέρα στις 8 μη χάσετε την εκπομπή Greek Stories με τον Αυγουστίνο Γαλιάσο που παρουσιάζει νέους καταξιωμένους Έλληνες επαγγελματίες. Ακολουθεί η εκπομπή Αναδείξέ το που επιμελούνται και παρουσιάζουν η Άννα Νικολαίδη και η Ρούλα Σκουρογιάννη με τους συνεργάτες τους. Ακολουθεί η ταινία με τίτλο Πόντιος είμαι και κάνω θεραπεία. Και αμέσως μετά το Ταξίδι της Ζωής με την Αγγίλου Πέσκου. Την Τρίτη στις 8 το βράδυ παρακολουθήσετε την εκπομπή Δράξαστε Παιδείας που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας. Αμέσως μετά ακολουθεί η ταινία «Πρόσωπα λησμονημένα» και στη συνέχεια ακολουθεί άλλη μια ελληνική ταινία «Τι κι αν γεννήθηκα φτωχός». Την Τετάρτη στις 8 μη χάσετε την εκπομπή «Η ταινία της εβδομάδας» με τη Βασίλεια Χρουστοδούλου, η οποία παρουσιάζει τις ταινίες που θα παρακολουθήσετε στο Hellenic TV. Αμέσως μετά ακολουθεί η ταινία «Το καρπουζάκι» και στη συνέχεια η εκπομπή «Με το φακό» του Hellenic TV, όπου θα σας παρουσιάσει το ανοιχτό σεμινάριο του ΑΚΕΛ Μεγάλης Βρετανίας με θέμα «Πολιτική ισότητα στις ομοσπονδίες» με ομιλητές τον Τουμάζο Τσελεπή και Σταύρη Χαλοψιδιώτου. Την Πέμπτη μη χάσετε την εκπομπή «Πολιτιστικό ημερολόγιο» με τη Σουζάνα Καζάκα στις 8. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας ενημερώσουμε ότι οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις της Ομογένειας του Λονδίνου έχουν ακυρωθεί για προληπτικούς λόγους εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Εμείς μέσα από την εκπομπή μας θα σας κρατάμε ενήμερους με τις εξελίξεις και τα δρόμενα του απόδημου ελληνισμού στο Λονδίνο. Ας ευχηθούμε ότι θα ξεπεράσουμε γρήγορα αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Σας ευχόμαστε να έχετε υγεία και να ακολουθείτε τις συστάσεις των ειδικών για να παραμένετε ασφαλείς
και να ξεπεράσουμε όλοι μαζί την κρίση σύντομα. Να έχετε όλοι σας μια καλή εβδομάδα. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα. Καληνύχτα σας.